Θεωρώ ο Μάριος ότι είναι πολύ, πολύ καλός αγωνιστικά. Το έχει αποδείξει. Ατύχησε βέβαια με το ατύχημα. Θα ερχόμουν τώρα και έμεινε λίγο πίσω γιατί κάποια φάρμακα ίσως τον. Επιβάρυνε, ναι. Ας πούμε. Τον πήγαν πίσω. Αλλά αγωνιστικά έχει παραμείνει από τους κορυφαίους. Εμένα κάποια πράγματα που δεν μου άρεσαν στο Μάριο είναι ότι έλεγε κάτι κουβέντες και μετά. Σου λέει ότι είναι στα κυπριακά έτσι. Ναι, και αυτό ή έλεγε ότι δεν το πέσει ακριβώς. Γελάει, μπορεί να μην το έχετε βιώσει αυτό. Είναι στα social media έτσι ένα αστιάκι. Ότι έλεγε κάτι το οποίο μπορεί, όπως είπες και εσένα, να σας ενοχλούσε, αλλά μετά την επεξήγησε, ρε παιδιά, εμείς στην Κύπρο το λέμε αλλιώς. Όπου το είχα πει και εγώ δημόσια και είχαν σπεύσει φίλοι μου από την Κύπρο, μου πούνε ότι δεν ισχύει. Το λέμε όπως το λέτε και εσείς στην Ελλάδα. Εγώ προτιμώ οι άνθρωποι να παραδέχονται τα λάθη τους. Και όταν λες κάτι πάνω στα νεύρα σου, γιατί εκεί μπορεί να έχουμε και νεύρα, είμαστε πιεσμένοι. Να μπορείς να το παραδεχτείς και μετά και να ζητήσεις συγγνώμη. Κάποιες φορές ο Μάριος δεν το έκανε αυτό και εμένα με ενοχλούσε. Θέλω να το γνωρίσω εκτός παιχνιδιού σίγουρα, mm-hmm. γιατί μέσα στο παιχνίδι μπορεί να αλλοιώνονται λίγο οι χαρακτήρες μας και υπάρχει μεγάλη πίεση και ταλαιπωρία. Οπότε περιμένω να βγει έξω και να κάνουμε παρέα. Όταν είχε γίνει το ατύχημα, είχατε σκεφτεί ότι μπορεί να φύγει από το παιχνίδι ο Μάριος λόγω του τραυματισμού του και ότι οι σκέψεις για το κατά πόσο θα επηρέαζε το παιχνίδι? Όταν μας είπαν ότι έχει σπάσει την κλίδα, εγώ ήμουν σίγουρος ότι δεν μπορεί να συνεχίσει. Αλλά αποδείχθηκε ότι δεν είχε σπάσει κλίδα. Ήταν ευτυχώς ένας τραυματισμός, ένα χτύπημα αρκετά ισχυρό, αλλά όχι σπάσιμο, οπότε επανήλθε πολύ γρήγορα στο παιχνίδι. Ευτυχώς που το λες, γιατί αμφισβητήθηκε πάρα πολύ ο τραυματισμός του. Γιατί και εμείς είχαμε την αίσθηση ότι είναι σπάσιμο κλίδας, αλλά τελικά δεν ήταν σπάσιμο κλίδας. Ήταν η πρώτη διάγνωση, αν όχι λάθος, βιαστήκαμε να την πάρουμε ως δεδομένη. Και στην αρχή ο γιατρός είπε αυτό το πράγμα, mm-hmm. αλλά όπως καταλαβαίνουμε, στον Άγιο Δομήνικο τα νοσοκομεία δεν είναι και τα κορυφαία, οπότε περιμένανε κι άλλες. Γνωματεύσει, όπως λέγεται όλο αυτό. Ναι, ναι, ναι. Και εξετάσεις. Ναι. Mm-hmm. Τελικά ευτυχώς δεν ήταν σπάσιμο κλίδας. Να λοιπόν, πώς λύνονται σιγά σιγά και κάποιες απορίες, τις οποίες δεν ήμασταν σε θέση να τις λύσουμε παρά μόνο εκ των έσω. Εμένα η ερώτηση που κάνουν συνέχεια παιδάκια είναι αν το παιχνίδι είναι στημένο. Ναι. Και δεν μπορώ να καταλάβω από πού προκύπτει από όλο αυτό. Από κάτι τέτοια περίπου. Ναι. Από κάτι τέτοια.